Επιστρέψαμε στη δίκη στο Sky που αποκάλυψε ότι τέσσερις κλήθηκαν ως ύποπτοι από τον εισαγγελέα για τους θυμμένους πίνακες διαιτησίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Γιώργος Σαρής, βεβαίως με την ιδιότητά του ως προέδρου της ΚΕΔ που είχε την εποχή που δημιουργήθηκε το θέμα. Επίσης, δύο στελέχη της ΚΕΔ, ο κύριος Μπριάκος που είναι αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής και ο κύριος Δούρος και ακόμη ο κύριος Κουρίδης που είναι νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ. Εμείς είμαστε στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων να πούν την άποψή τους για το θέμα και ήδη τους έχουμε ενημερώσει με οποιονδήποτε τρόπο. Πάμε να δούμε ποια είναι η μαρτυρική κατάθεση, η ένορκη μαρτυρική κατάθεση που δημιούργησε το έναυσμα για αυτήν την εισαγγελική παρέμβαση. Βεβαίως θα θυμάστε ότι τον Αύγουστο αυτή η εκπομπή είχε αποκαλύψει το θέμα, το Σεπτέμβριο το είχε ερευνήσει ενδελεχώς και στην ουσία οδήγησε την εισαγγελία στην παρέμβαση. Πάμε να δούμε αυτή τη μαρτυρική κατάθεση που έγινε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα 5 και ώρα 11, παρουσιάστηκε στον αντισαγγελέα πρωτοδικών Αριστίδη Κορέα και στην γραμματέα κυρία Φλαμπροπούλου ο καταδήλωσή του Σάβας Χρήστος του Νικολάου, κάτοικος Κοζάνης. Τα υπόλοιπα στοιχεία δεν ενδιαφέρουν. Μπορούμε να πάμε στην ερώτηση. Ο κύριος Σάβας είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ εκείνη την εποχή. Έχει ήδη παραιτηθεί, αλλά την εποχή που ξεσπάει η ιστορία είναι αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ. Ερώτηση. Με αφορμή τα όσα αναφέρατε στην εκπομπή «Η δίκη της Δευτέρας» στις 20 Νοεμβρίου του 2012 στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αναλυτικά τις συνθήκες υπό τις οποίες καταρτίστηκαν οι πίνακες διαιτησίας κατά την περίοδο 2012-2013. Απάντηση. Στην από 6/11/12 κατάθεσή μου ενώπιον σας, σας ανέφερα τη νόμιμη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων διαιτησίας. Σχετικά με αυτό που με ρωτάτε, θα ήθελα να καταθέσω τα εξής. Ως αναπληρωτής πρόεδρος ΚΕΔ, σε συνεργασία με τον πρόεδρο Γιώργο Σαρή, είχαμε κάνει μια προεργασία για τον καταρτισμό των πινάκων της τρέχουσας περίοδου. Συγκεκριμένα είχαμε καταλήξει ότι λόγω του ότι ακολουθούσαν οι εκλογές της ΕΠΟ, θα ήταν σωστό να μην γίνουν μεγάλες αλλαγές στους πίνακες και οι τυχόν προσθήκες να είναι οι πλέον απαραίτητες, προκειμένου το καινούριο ΔΣ της ΕΠΟ που θα προέκυπτε από τις εκλογές της 6ης Οκτωβρίου να αποφασίσει εκείνο τόσο για την Επιτροπή Διαιτησίας όσο και για τους πίνακες διαιτητών. Και μάλιστα είχα προτείνει να ισχύσουν οι υπάρχοντες πίνακες μέχρι τις εκλογές, πρόταση που δεν έγινε δεκτή. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΚΕΔ, ο κ. Σαρής, όρισε δύο φορές ημερομηνία συνεδρίασης, η οποία και τις δύο φορές αναβλήθηκε. Όταν δεν με πήρε να με ενημερώσει για τη δεύτερη αναβολή, μου είπε ότι ο ίδιος αποφάσισε να μην συμμετέχει στη συνεδρίαση ως μελλοντικός υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές της ΕΠΟ και μου ζήτησε να κάνω το ίδιο. Του απάντησα ότι εφόσον ακολουθηθεί η πρόταση που υπέβαλα, να μην γίνουν μεγάλες αλλαγές στους πίνακες εν ώψη των εκλογών, δεν είχα αντιρρήσεις να μην συμμετέχω κι εγώ. Επιφυλάχθηκε να μου απαντήσει λέγοντάς μου ότι η τελική του απάντηση θα δοθεί τρεις μέρες μετά, κατόπιν ενός ραντεβού που προτίθεται να πραγματοποιήσει με πρόσωπο το οποίο δεν μου ανέφερε. Παρ' όλα αυτά, ουδέποτε επικοινώνησε μαζί μου, προσδοκώντας ότι δεν θα ασχοληθώ με το θέμα, δεδομένου ότι εκείνο το χρονικό διάστημα ήμουν σε διακοπές. Από τη στιγμή που δεν έλαβα απάντηση, θεώρησα σωστό να παρευρίσκομαι στη συνεδρία της Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων, η οποία είχε οριστεί τη Δευτέρα 13 Αυγούστου. Μόλις εμφανίστηκα στη συνεδρίαση, εξεπλάγησαν από την παρουσία μου οι κύριοι Δούρος και Μπριάκος. Η αντίδρασή τους αυτή με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι δεν θα παρίσταμε. Μετά από λίγο εμφανίστηκε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πυλάβιος, ο οποίος βλέποντας ότι είχε δημιουργηθεί θέμα από την παρουσία μου εκεί και αφού ενημερώθηκε σχετικά, ανέφερε ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει κανονικά με όλα τα μέλη, δηλαδή και με τον απόντα πρόεδρο της ΚΕΔ. Και μάλιστα τέθηκε θέμα ημερομηνίας επανάληψης της συνεδρίασης με παρόντα όλα τα μέλη. Τότε αντέδρασαν τα δύο προαναφερθέντα μέλη, ο κ. Δώρος και ο κ. Μπριάκος. Και είπαν ότι οι πίνακες έπρεπε να βγουν εκείνη την ημέρα εν ώψη έναρξης πρωταθλήματος. Εγώ απήντησα ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και ότι μπορεί για αυτή την αγωνιστική να ισχύσουν οι πίνακες της προηγούμενης χρονιάς, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν. Έφυγα από την ΕΠΟ με τη διαβεβαίωση του Προέδρου ότι θα ειδοποιηθώ για την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης. Ουδέποτε ειδοποιήθηκα σχετικά. Ανταυτού πληροφορήθηκα ότι μόλις εγώ αποχώρησα από την ΕΠΟ, οι Δούρος και Μπριάκος μετέβησαν σε παρακείμενο ξενοδοχείο και ετοίμασαν τους πίνακες.
Μόλις εγώ επιβιβάστηκα στο αεροπλάνο στις 5 το απόγευμα επιστρέφοντας στη Μύκονο, γεγονός το οποίο εκείνοι γνώριζαν, επανήλθαν οι δύο προαναφερθέντες κύριοι της ΕΠΟ, όπου παρουσία του κύρου Βασάρα ανακοίνωσαν τους πίνακες διαιτησίας. Το γεγονός ότι οι πίνακες συντάχθηκαν από τα ανωτέρω δύο μέλη της Επιτροπής, χωρίς να ερωτηθεί ο κύριος Βασάρας, προκύπτει και από σχετικό έγγραφο του ιδίου, το οποίο απέστειλε διαμαρτυρόμενος στον πρόεδρο της ΚΕΔ, κοινοποιώντας το και στην ΕΠΟ. Ένα έγγραφο το οποίο, εξ όσων γνωρίζω, δεν ήρθε σε γνώση κανενός συμβούλου. Είναι το έγγραφο που αποκάλυψε η τηλεοπτική δίκη. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι πίνακες συντάχθηκαν παράνομα από δύο μόνο πρόσωπα. Συγκεκριμένα, καταρτίστηκαν τυπικά από τους Δούρο και Μπριάκο, ουσιαστικά όμως καθ' υπόδειξη των Θεόδωρου Κουρίδη και Αριστίδη Σταθόπουλου, νομικού συμβούλου της ΕΠΟ και συμβούλου της ΕΠΟ αντίστοιχα. Να σημειωθεί δε ότι για τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι Δούρος και Μπριάκος, όχι μόνο για τον καταρτισμό των πινάκων αλλά και για τη βοήθεια που προσέφεραν στις εκλογές υπέρ του κυρίου Σαρή, ανταμείφθηκαν με την παραμονή τους στην Επιτροπή Διαιτησίας, ο δε κύριος Μπριάκος πήρε και προαγωγή και έγινε αναπληρωτής πρόεδρος. Σε αντίθεση, ο κύριος Βασάρας, μετά τη γνωστοποίηση της επιστολής διαμαρτυρίας του, αποκεφαλίστηκε και αποπέμφθηκε από την ΚΕΔ. Ερώτηση. Πώς γνωρίζετε ότι υπήρξε η ως άνω εμπλοκή των κυρίων Κουρίδη και Σταθόπουλου στη διαδικασία κατάρτισης των πινάκων? Απάντηση. Τους φωτογράφησε αρχικά ο πρόεδρος της τότε ΚΕΔ και νυν της ΕΠΟ, Γιώργος Σαρής, λέγοντάς μου ότι τους πίνακες τους συνέταξαν και δεν ήθελαν να παραβρίσκεσαι εσύ, αυτοί που δεν ήθελαν να ισχύσει η απόφαση να αποκατασταθούν οι αδικηθέντες λόγω ηλικίας διαιτητές. Και εγώ συμπέρανα ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν ο κύριος Κουρίδης, ο κύριος Σταθόπουλος και ο κύριος Προύτζος. Θέλω να σημειώσω ότι ο κύριος Προύτζος μου τηλεφώνησε μετά τις δημόσιες δηλώσεις μου σχετικά και μου ανέφερε ότι δεν είχε καμία σχέση με τους πίνακες. Ότι το διάστημα εκείνο βρισκόταν στη Χαλκιδική και με έπεισε περί της αλήθειας των λεγόμενων του. Πρέπει να σημειωθεί δε ότι την ημέρα που παραβρέθηκα στην ΕΠΟ για να συμμετάσχω στη συνεδρία της Επιτροπής της ΚΕΔ για την κατάρτιση των πινάκων, ήρθα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Σταθόπουλο, ζητώντας του εξηγήσεις για όλη αυτή τη δημιουργηθήσα κατάσταση, γιατί είχα υπόνοιες ότι είχε σχέση με αυτήν και μου απάντησε: οι πίνακες πρέπει να βγουν οπωσδήποτε σήμερα. Ερώτηση. Για ποιο λόγο, κατά την εκτίμησή σας, καταρτίστηκαν παράνομα, σύμφωνα με όσα αναφέρατε, οι πίνακες διαιτησίας για την τρέχουσα περίοδο? Απάντηση. Κατά την εκτίμησή μου, ο λόγος ήταν ότι εν ώψη των επικείμενων εκλογών της ΕΠΟ έπρεπε να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες που θα ευνοούσαν τις εκλογές. Πήραν προαγωγή συγκεκριμένοι διαιτητές προκειμένου να εξασφαλίσουν την ψήφο των ενώσεών τους, ενώ αποπέμφθηκαν από τους πίνακες άλλοι διαιτητές που οι πρόεδροι των ενώσεών τους είχαν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί προϊόν εκβιασμού, ο οποίος συνίσταται στο ότι οι Κουρίδης και Σταθόπουλος, με τη συνδρομή των δύο μελών της Επιτροπής, Δούρου και Μπριάκου, προσέγγιζαν τους Προέδρους των Ενώσεων, λέγοντάς τους ότι εάν μας ακολουθήσετε θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση δεν θα επιλέγονταν διαιτητές και παρατηρητές από τις ενώσεις τους, με αποτέλεσμα να πληγούν τόσο ηθικά όσο και οικονομικά. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό στον χώρο του ποδοσφαίρου να ορίζονται διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας και παρατηρητές αγώνων από όλες τις ενώσεις, καθώς αυτό ανεβάζει το πρεστίζ των ενώσεων, αλλά έχει και οικονομική προέκταση για τους οριζόμενους. Στην ουσία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η ως άνω ομάδα προσώπων που σας ανέφερα λιμένεται το χώρο του ποδοσφαίρου τουλάχιστον τα τελευταία 25 χρόνια, πουλώντας εκδούλευση στην πλάτη των διαιτητών. Τι εννοείτε όταν λέτε ότι τα ως άνω πρόσωπα που αναφέρατε πουλάνε εκδούλευση στην πλάτη των διαιτητών? Κοινό τόπο αποτελεί στο χώρο του ποδοσφαίρου ότι τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα ασκούν ψυχολογική βία στους διαιτητές, καλλιεργώντας παράλληλα σε αυτούς ότι εκείνοι κάνουν κουμάντο, κάτι το οποίο εν συνεχεία χρησιμοποιούν προσεγγίζοντας τους προέδρους των ομάδων, στους οποίους παρουσιάζουν ομοίως ότι οι ίδιοι ελέγχουν τον χώρο του ποδοσφαίρου προκειμένου να αποσπάσουν διάφορα ανταλλάγματα. Έτσι επηρεάζουν ψυχολογικά τους διαιτητές, λέγοντάς τους να είναι προσεκτικοί να μην αδικηθεί η εκάστοτε ομάδα που θέλουν κάθε φορά να ευνοήσουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους, τονίζοντας σε αυτούς ότι αν δεν το κάνουν θα έχει πρόβλημα η διαιτητική τους καριέρα, και από την άλλη πλευρά διεκδικούν από τους προέδρους των ομάδων διάφορα ωφέλη, πιέζοντάς τους προκειμένου οι τελευταίοι να έχουν κάποια βοήθεια από αυτούς στο μέλλον, καλλιεργώντας τους την εικόνα ότι ελέγχουν πλήρως το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως προανέφερα, και
το να τα έχει κάποιος καλά μαζί τους είναι αναγκαίο. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ Γιώργος Σαρής, για την εντυμότητα του οποίου δεν αμφιβάλλω, πρέπει να βγει και να πει όλη την αλήθεια για τον καταρτισμό των πινάκων της τρέχουσας περίοδου, γιατί αλλιώς φαίνεται να συμμετέχει στη δημιουργία μιας παράνομης κατάστασης. Αυτά κατέθεσε ο κύριος Χρήστος Σάβας, αναπληρωτής πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και πρώην διεθνής διαιτητής. Δηλαδή είχε και θεσμική ιδιότητα και υπήρξε και διεθνής διαιτητής. Εμείς δεν υιοθετούμε την κατάθεση του κυρίου Σάβα, την μεταδίδουμε για λόγους δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ενημέρωσης του κοινού, αλλά νομίζω ότι αξίζει να σχολιαστεί, διότι για πρώτη φορά ένα θεσμικό πρόσωπο λέει πράγματα μέσα από την διαιτησία.